Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο για την επόμενη περίπου μία ώρα. Στα σχόλια και το ρεπορτάζ, όπως κάθε βράδυ, ο Γιώργος Τεριόπουλος. Να δούμε αναλυτικότερα την επικαιρότητα. Γιώργο, αστυνομικό δελτίο ευθύς αμέσως, γιατί έχουμε μία καραμπόλα με μία νεκρή τουλάχιστον, δυστυχώς στην περιοχή Σχηματαρίου. Πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ. Από καραμπόλες, χειροβομβίδες, όπλα Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σύγχρονα Καλάσνικοφ και σφαίρες στην Ισραηλινή πρεσβεία. Από όλα. Και χειρομοβίδες και στην αυτοδιοίκηση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην συνάδελφο την Άννα Τιτζιώτη να μας ενημερώσει από το Βιωτία Σοπ και το Ύστερα. Άννα, καλησπέρα. Μια καλησπέρα. Καραμπόλα η οποία έχει φέρει μια νεκρή τουλάχιστον. Σε ακούμε στο ρεπορτάζ που καλύπτεις. Ναι, μνήμες λοιπόν της Εγνατίας Οδού ζωντάνεψαν στη μέσο Σχηματάρι. Γύρω στις 6 το απόγευμα υπήρξε καραμπόλα με δύο ταλίκες και ένα λεωφορείο. Μέχρι στιγμής έχουμε μία γυναίκα νεκρή, η οποία μεταφερόταν στη Χαλκίδα, στο νοσοκομείο και στο δρόμο δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έχουμε 2-3 σοβαρά τραυματισμένους και ακόμα 5-6 άτομα πιο ελαφρά. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Θήβας, κάποιοι Χαλκίδα και είναι έτοιμοι να είναι σε ετοιμότητα να τους πάνε και Αθήνα. Ήδη έχουμε ενημέρωση ότι έχουν δώσει και διαφορετικούς δρόμους, παρακαμπτήριους για την κυκλοφορία, μιας και το ρεύμα προς Αθήνα έχει κλείσει στο 60 χιλιόμετρο λίγο πριν τη Θήβα, έτσι όπως ερχόμαστε από Αθήνα. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μιλάω από σήμερα το πρωί, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς κατέβηκα στην Αθήνα σήμερα και το διαπίστωσα μόνος μου, έβρεχε ακατάπαυστα. Πριν από λίγο μπαίνοντας στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είδα ότι η ποσότητα βροχής που έχει πέσει τις τελευταίες 22 ώρες είναι αντίστοιχη με 50 ημέρες. Δηλαδή μιλάμε για 100 με 130 λίτρα ανά τετραγωνικό. Είναι απίστευτη η ποσότητα νερού. Είναι απίστευτο, ναι. Εδώ Βιωτία δηλαδή και Εύβοια γίνεται χαμός από χθες. 24 ώρες βρέχει συνέχεια. Ανεβαίνοντας ειδικά το απόγευμα από την Αθήνα, 2 ώρες πριν γίνει το περιστατικό, από το σημείο εκείνο ανέβαινα από την Αθήνα, έλεγα ότι θα είναι πραγματικά θαύμα να μην θρηνήσουμε σήμερα θύματα σε αυτή την απίστευτη κατάσταση που επικρατούσε στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Και μιας και λέμε συνέχεια ότι το Εθνικό Οδικό Δίκτυο είναι άδειο γιατί τα διόδια είναι ακριβά, κατέβηκε η τιμή της βενζίνης και ξαναγέμισε η Εθνική Οδός με αυτοκίνητα και φορτηγά, διότι είδα και σήμερα με τα μάτια μου πάρα πολλά. Ναι, δυστυχώς γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή, δηλαδή όλο το απόγευμα. Τα σωστικά συνεργεία παραμένουν εκεί στο σημείο. Δεν έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας και μάλλον θα πάρει όλο το βράδυ. Να επαναλάβουμε ότι έχουν εμπλακεί στο περιστατικό 2 νταλίκες, ένα λεωφορείο και περισσότερα από 30 γιοταχή βατικά οχήματα. Ναι, 30 με 35 γιοταχή υπολογίζουμε. Μία νεκρή, αρκετή τραυματίες. Άννα, είμαστε σε επικοινωνία εφόσον χρειαστεί να συνδεθούμε ξανά και να μας δώσεις νέα ενημέρωση. Προς το παρόν, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε τώρα στην Ροδίτσα Λαμίας τώρα, Γιώργο, γιατί είχαμε ευρήματα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας τρομοκρατημένος ουσιαστικά κτηνοτρόφος στην παλιά του στάνη, την είχε ως αποθήκη πλέον, βρήκε πολλά ευρήματα. Θα βλέπουμε παράλληλα και πλάνα που καταγράψαμε το φακό μας, τους πυροτεχνουργούς που έχουν έρθει από την 695 την περιοχή στο Αυλάκι στη Λίδα. Εδώ βλέπουμε τον πλήρη εξοπλισμό ο πυροτεχνουργός. Γιώργο, είναι πολλά τα σημεία. Είναι η στολή εργασίας που υποχρεωτικά φορά κάποιος που βρίσκεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία, προκειμένου να επιχειρήσει σε οποιοδήποτε σημείο εντοπίζεται παλιό υλικό, είτε είναι από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είτε είναι νεότερο. Είναι υποχρεωτικά τα μέτρα ασφάλειας που βλέπετε με τις στολές και το εκπαιδευμένο προσωπικό, προκειμένου να συλλέξουν ό,τι έχουν βρει. Είχαμε δείξει και στο παρελθόν εργασίες της συγκεκριμένης υπηρεσίας, όπως είχαμε δείξει και τον τρόπο καταστροφής τέτοιων υλικών. Με ελεγχόμενες εκρήξεις, βέβαια, δεν χρειάστηκε σε αυτή την περίπτωση. 29 χειροβομβίδες και 6 βλήματα είναι τα ευρήματα σε 2 κυβότια, τα οποία ο κτηνοτρόφος πήγε να κάνει κάποιες εργασίες, λένε οι πληροφορίες, εκεί που σκάλιζε ουσιαστικά. Χτύπησε σε αυτά τα κυβότια και εκεί ξετυλίχθηκε το περίεργο είναι πως δεν είχαν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Ευτυχώς
και ανακαλύφθηκαν με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχουμε κάποια πυροδότηση κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού για να θρυνήσουμε κάποια θύματα στη συνέχεια. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Πάντως να πούμε, Γιώργο, ότι περιοχές Ροδίτσας Μεγάλης Βρύσης Αγίας Παρασκευής στο παρελθόν έχουν δώσει και άλλα ευρήματα τέτοια. Προς εκείνη την περιοχή, προς την ανατολική πλευρά, έχει δώσει αρκετά πυρομαχικά δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα πυρομαχικά που άρχισαν να σκάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λαμίας τώρα, για να μεταφερθούμε σε ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε και άλλες απόψεις για το θέμα του ΧΙΤΑ, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ΧΙΤΑ, τι γίνεται με το ΦΟΣΔΑ σε ανώνυμη εταιρεία που μετατρέπεται, αλλά και το θέμα του προϋπολογισμού. Να πάρουμε μια μικρή γεύση, να θυμηθούμε τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και κοντά μας θα είναι ο κύριος Σιλεώνης για περισσότερα σχόλια. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας και μετά από πολύωρη συζήτηση που ακολούθησε τη μακροσκελή εισήγηση του Δημάρχου Λαμαίου Νίκου Σταυρογιάννη, πέρασε το θέμα της μετατροπής του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε ανώνυμη εταιρεία, με έγκριση του καταστατικού και ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στη μελλοντική Γενική Συνέλευση του νέου νομικού προσώπου. Τελικά 24 δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψήφισαν ναι και 11 όχι, όσοι δηλαδή παρευρίσκονταν από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σε βασικό θέμα ο κύριος Σταυρογιάννης είχε απέναντι την αντιπολίτευση, ανεξάρτητα αν η συζήτηση δεν είχε ιδιαίτερες εντάσεις. Από την αρχή ο Δήμαρχος επέμεινε κατηγορηματικά για τις καλές του προθέσεις και ως πρόεδρος του Περιφερειακού ΦΟΔΕΣΤΑ δεσμεύθηκε ότι η θέση του είναι ο δημόσιος χαρακτήρας. Η μετατροπή του σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ήταν η πλέον ενδεδειγμένη και σύμφωνα με τον νόμο λύση, απαντώντας στη συνέχεια και στα ερωτήματα του γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Λαμιαίων. Στην συνεδρίαση συμμετείχε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, ο κύριος Μπαλασόπουλος. Ο κύριος Σταυρογιάννης επέμεινε ότι θα εξασφαλιστεί η δημόσια χρηματοδότηση του Περιφερειακού ΦΟΔΕΣΤΑ για τη στερεά και θα υπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πολιτών. Σοβαρές ενστάσεις είχε η Μίζωνα και Λάσσον αντιπολίτευση. Νωρίτερα το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίων ξεκίνησε με την συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2015, όπου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Στην εισήγησή του, ο Δήμαρχος Νίκος Σταυρογιάννης μεταξύ άλλων περιέγραψε ως αναγκαστικό τον προϋπολογισμό, αποτέλεσμα των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας που τους ανάγκασε σε μια διαδικασία λογιστική και άκρως αυθαίρετη, κάτω από τις αυστηρές οδηγίες του Οικονομικού Παρατηρητηρίου. Ο Δήμος πρέπει να είναι διεκδικητικός και όχι απλά να επισημαίνει τα προβλήματα, ήταν το συμπέρασμα στα όσα είπε η επικεφαλής της Παρέμβασης Πολιτών Μαρία Αντωνίου, που χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό φτώχειας που δεν προβλέπει τίποτα για τους πολίτες που περνούν δύσκολα. Το ιστορικό καταρτισμού του προϋπολογισμού επανέλαβε ο επικεφαλής της Πορτοκαλής Σύγχρονης Πόλης, Γιώργος Αγιάς. Ο κάθε προϋπολογισμός πρέπει να δίνει το δικό του στίγμα και όχι να συνεχίζει την πολιτική της προηγούμενης αρχής και μάλιστα κακέκτυπα, επεσήμανε ο επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών, Παναγιώτης Στασινός. Ο Σπόντιο Πιλάτο περιέγραψε τον Δήμαρχο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, Τάσος Χρονάς. Λοιπόν, παραμένουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα θέματα τα αναπτύξαμε και χθες με καλεσμένους, και ο κύριος Καλαμπαλίκης και ο κύριος Στασινός. Θα πάμε στον κύριο Σιλεώνη. Οφείλαμε όμως να έχουμε και την άποψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Γι' αυτό και είναι εδώ ο κύριος Σιλεώνης, που έχει το θάρρος της γνώμης και θα μπορέσουμε να τον ρωτήσουμε κάποια πράγματα για να διαφωτίσουμε και το προηγούμενο σκηνικό, όχι μόνο αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ακριβώς αυτό, για εισαγωγικό, εγώ θα ρώταγα ότι για 16 έτη ήταν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή που διαχειριζόταν σε μεγάλο βαθμό τα θέματα των σκουπιδιών και των απορριμμάτων. Καλησπέρα, κύριε Σιλεώνη. Καλησπέρα. Και πολλοί σας μέμφουν κιόλας, αν θέλετε, για το ότι αδρανήσατε πριν φτάσουμε στα τελικά αποτελέσματα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε. Το ότι αδρανήσαμε, εκείνο δεν νομίζω ότι μπορεί να το πει κανένας. Γιατί ακόμη ο ΧΙΤΑ λειτουργεί. Γιατί και πόσα χρόνια θέλετε δηλαδή? Και λειτουργεί σαν ΧΙΤΑ. Πόσα χρόνια θέλετε και πέρα για να δρανείσετε? Θα σας πω. Δεν σας έφταναν τα 16 δηλαδή? Θα σας πω. Γιατί μπορεί να μην φτάσουν και άλλα 16. Θα σας το πω. Αυτό είναι υποθετικό το σενάριο. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να φτάσουν και ένας και δύο. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια ο ΧΙΤΑ της Λαμίας λειτουργούσε με άδεια. Δεν ήταν παράνομος ποτέ. Εντάξει. Και τι θέλετε να σας πούμε, μπράβο τώρα. Έχουμε 200.000 ευρώ πρόστιμο. Βεβαίως, θα τα πούμε όλα και για το πρόστιμο. Θα τα πούμε. Και μου κάνει εντύπωση, αφού ακούσατε τον πρώην δήμαρχο στο συμβούλιο να σας πει ότι μας τους φέρανε τους ΕΛΕΚΤΑΣ
Και χθες είχατε εδώ πέρα τον κύριο Στασινό και δεν το ρωτήσανε. Δεν το ρωτήσατε. Ποιος έφερε, κύριε Στασινέ, τους ελεκτάς? Που ξέρει να σας πει. Τα είπε ο κύριος Καλαμπαλίκης όλα. Που ξέρει να σας πει. Τα είπε ο κύριος Καλαμπαλίκης. Μισό λεπτό, κύριε Σιλεώνη. Ο κύριος Καλαμπαλίκης είπε την αλήθεια. Δεν τον άκουσα. Είπε ότι το ίδιο το κράτος μας υποχρέωσε να διατηρούμε αυτό τον χιτά. Έτσι, μπράβο. Και το ίδιο το κράτος έστειλε μετά τους ελεγκτές για να μας ρίξουν πρόστιμα. Δεν τους έστειλε το κράτος. Τέλος πάντων, ήρθαν με καταγγελία. Έτσι, μπράβο. Ήρθαν με καταγγελία. Η ερώτηση είναι. Η πολύ απλή ερώτηση είναι, γιατί είμαστε τόσο πίσω στη διαδικασία των σκουπιδιών σχέση, μισό λεπτάκι, με την υπόλοιπη Ελλάδα, με άλλους δήμους και πολύ πίσω από την Ευρώπη που συνεχώς μας στοχοποιεί και στέλνει πρόστιμα. Ακούστε με λοιπόν τώρα. Εντάξει, εμείς είχαμε ένα χιτά τον οποίο λειτουργούσαμε νόμιμα. Από εκεί και πέρα. Προσπαθήσαμε να τον χρηματοδοτήσουμε και τον ήδη έχουμε χρηματοδοτήσει με 11 εκατομμύρια. Ήδη λοιπόν η δημοπρασία έχει γίνει εδώ και 6 μήνες. Επειδή είναι όμως γύρω στις 7 εταιρείες και ξέρετε ότι δεν έχουν με την ασχοληθούν εταιρείες τώρα λόγω ανεργίας και λόγω μη επενδύσεων και έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα σε αυτά τα συγκεκριμένα έργα που είναι για να μπορέσουν να τα πάρουν. Εξελίσσεται λοιπόν η συγκεκριμένη δημοπρασία, βεβαίως με ενστάσεις και με διάφορα, ναι. Και βεβαίως θα ξεκινήσει ένα έργο 11 εκατομμυρίων για το συγκεκριμένο χιτά που εμείς προσπαθήσαμε και τον χρηματοδοτήσαμε και θα ξεκινήσει να υλοποιηθεί. Άρα λοιπόν, κύριε Στεργιόπουλε, όχι, δεν θέλουμε να μας βραβεύσει. Εμείς δεν ζητούσαμε αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω μάθει πρέπει, να σας καλέσουν για να σας βραβεύσουν πρέπει, για τα 16 χρόνια καθυστέρησης. Βεβαίως. Και μισό λεπτό. Μα σοβαρά μιλάτε τώρα. Για να καταλάβει και ο πολίτης τι λέτε τώρα. Μας λέτε δηλαδή ότι επειδή δεν είχαν να κάνουν δουλειά οι εταιρείες. Αφήστε με όμως. Αφήστε με να σας λέω κι εγώ. Αφήστε με να σας απαντήσω. Εμείς 16 χρόνια δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Τα σκουπιδιά ερχόταν. Το πρόβλημα, ξέρετε, κύριε Στεργιόπουλε. Τι λέγατε, περιμένουμε να έχουν πρόβλημα οι επόμενοι. Αφήστε λίγο να σας πω. Αφήστε με λιγάκι να λέτε, να με ρωτάτε και σας απαντάω. 16 χρόνια και άλλα προφανώς για άλλα 10 χρόνια δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα με το χιτά της Λαμίας. Τι έγινε λοιπόν, μας υποχρέωσε η πολιτεία να μαζεύουμε τα σκουπίδια από τους γύρω δήμους. Γιατί εκεί πλέον θα πηγαίναν πρόστιμα και προς το κράτος το ελληνικό, αλλά και προς τους συγκεκριμένους δήμους. Και αυτό είχε να κάνει με κάποια με ένα φόρτωμα του χιτά της Λαμίας που να φτάσουμε με κάποιο πρόβλημα. Δεν είχαμε λοιπόν πρόβλημα εμείς με το χιτά για τα 16 χρόνια. Δεν την ακούσατε. Δεν το κατάλαβα. Τι εννοείται. Τη Δήμαρχο Λεβαδέων, χθες την ακούσατε. Τι εννοείται. Βγήκε κοινή υπουργική απόφαση, ναι, που υποχρεώνει τον χιτά Λιβαδιάς. Εγώ τι σας λέω. Μισό λεπτάκι. Αυτό δεν σας λέω. Μισό λεπτάκι. Να δεχθεί, ναι, τα σκουπίδια. Βεβαίως. Από τους Δελφούς. Βεβαίως. Και από την Αμφίκλεια. Βεβαίως. Μειώνοντας ουσιαστικά το χρόνο ζωής του χιτά Λιβαδιάς. Μα αυτό δεν σας λέω, κύριε Στεργιόπουλε. Με δικαιώνετε με αυτό. Με δικαιώνετε. Πολύ ωραία. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Σας δικαιώνω μετά από 16 χρόνια. Βέβαια. Καθόλου δεν σας λέω. Μα βέβαια. Ακούστε με λίγο. Ναι. Δηλαδή, ο Δήμος της Λαμίας είναι στην ίδια φάση με το Δήμο Λεβαδέων. Δεν το ξέρω τι εννοεί. Γιατί η κυρία Πούλου λέει, ναι, ότι το σχέδιο είναι, ναι, να φορτωθεί και ο χιτά της Λιβαδιάς για να καταλήξουμε όλοι μαζί στη Θήβα, να κάνει κουμάντο ο ιδιώτης, να πάρουν πάλι τη διαχείριση των σκουπιδιών οι ιδιώτες για να βγάλουν πάλι μεγάλη εργολάβη λεφτά. Ξέρετε τη σπόντα μου ρίξατε τώρα, εγώ, αλλά θα τη συνεχίσουμε στη συμπορία. Να τη συνεχίσουμε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, κύριε Στεργιόπουλε, εμείς δεν μπορούσαμε παραπάνω να επενδύσουμε σε ένα τέτοιο χιτά. Τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει ο κεντρικός χιτά που ήδη έχει βρεθεί η τοποθεσία του, είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας που από ό,τι φαίνεται θα δικαιωθεί και θα ξεκινήσει ο κεντρικός χιτά της, ο περιφερειακός χιτά που θα γίνει εδώ στο Δήμο Μακρακόμης. Άρα λοιπόν, μη ζητάτε να είχαμε. Καλά κάνατε και περιμένατε. Εμείς περιμέναμε. Ποιος μα δεν περιμέναμε τίποτα. 16 χρόνια ποιος περίμενε εγώ. Μα δεν είναι. Γιατί λέτε. Γιατί μα 16 χρόνια δεν ήσασταν στη Δημοτική Αρχή. Είχαμε κανένα πρόβλημα. Τι σημασία τα 16 αυτά, δεν δηλαδή, να γίνουν αυτά που θα αντιμετωπίσουμε τώρα δεν όχι, είναι πρόβλημα. Όχι. Τι είναι. Μα δεν, ναι, ωραία, ποιο φταίει. Να σα πω κάτι. Πείτε μου, ποιο φταίει. Ποιο κλαίει το κράτος με τη χρηματοδότηση. Γιατί. Γιατί γι' αυτό που σα λέω. Σα έδινε τη χρηματοδότηση τόσα χρόνια αυτό λέτε. Κύριε, δεν ξέρω αν δεν γίνομαι κατανοητό. Τι κατανοητό. Ήρθατε 16 χρόνια εδώ στο ένα ποτέ και είπατε έχουμε θέμα με το χιτά. Άμα δεν μα δώσουν τη χρηματοδότηση που ζητάμε, θα είμαστε εκτεθειμένοι στα επόμενα χρόνια. Μα δεν είχαμε. Εγώ δεν το είδα ποτέ. Δεν είχατε. Εσείς δεν ξέρετε ότι πήραμε τα σκουπίδια. Ξέρω. Όχι. Τα ξέρω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τα ξέρω. Ξέρετε εγώ ρωτάω για ποιο λόγο ποτέ θα σας πω δεν εγώ το αναδείξατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα όσο ήσασταν εσείς δημοκρατικοί. Μα θα σας πω, κύριε Στεργιόπουλε,
Δεν ξέρετε ότι πήραμε του Δήμου Στυλιώδη στα Σκουπίδια. Το ξέρουμε. Το ξέρετε ότι πήραμε τον Καμένο Βούλου, του Μόλου, ναι, και του Αγίου Κωνσταντίνου. Ναι, ξέρω ότι πήραμε τις Μακρακόμες. Πότε? Τώρα. Τα είχαμε πάρει πριν από χρόνια. Έγινε. Πριν από 4 χρόνια. Πριν τι έγινε. Είμαι, δεν είχαμε πρόβλημα αυτό κανένα. Δεν υπήρχαν. Βεβαίως δεν υπήρχαν. Δεν γνωρίζαμε δηλαδή. Τώρα να δεν μας έχουν πιάσει μπροστά δηλαδή. Κανένα. Οι διαδικασίες. Δεν είχαμε κανένα. Αυτό έρχονται τα πρόστιμα από την Ευρώπη. Κανένα. Ποιο σα είπε ότι έρχεται πρόστιμο? Το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο, θα σας το πω, το πρόστιμο, κύριε Στεριόπουλε, όταν είσαι νόμιμος με άδεια, δεν μπορεί από την άλλη πλευρά να έρχεται και να σου ρίχνει πρόστιμο. Το ίδιο μας κάνανε και με τη ΔΕΙΑΛ. Τι συμβαίνει? Η ΔΕΙΑΛ, θα σας πω εγώ, η ΔΕΙΑΛ, κύριε, όταν ψοφίσαν τα ψάρια εδώ στο Μαλλιακό, στην Ανθήλια, ήρθαν κάποιοι ελεκτές τότε. Και προφανώς για να δικαιολογήσουν και τη θέση τους, είχαν βάλει ένα συγκεκριμένο πρόστιμο και στη ΔΕΙΑΛ. Αθωώθηκε. Γιατί δεν συνέτρεχε κανένας λόγος. Δηλαδή, σας πληροφορώ, το πρόστιμο αυτό. Σας πληροφορώ ότι και αυτό το πρόστιμο δεν θα... Δεν θα επιβληθεί. Βεβαίως. Μα βεβαίως. Η χρηματοδότηση σας το λέω. Το τελευταίο διάστημα αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπατε, από εκεί και πέρα θα σας πω τώρα, κύριε. Επειδή λοιπόν... Αυτό ήταν το προηγούμενο. Θα πάμε και στα επόμενα. Επειδή λοιπόν θα πρέπει ο χρόνος του χιτά το συγκεκριμένο μέχρι να γίνει ο κεντρικός χιτά θα πρέπει να λειτουργήσει 4 με 5 χρόνια. Γι' αυτό μας δώσαν και τη χρηματοδότηση, επειδή αργούσανε να ξεκινήσει ο κεντρικός χιτά που θα γίνει, σας είπα, στην περιοχή της Δυτικής Φιλιώτιδας. Αυτός είναι ο συγκεκριμένος λόγος. Θέλω να πιστεύω ότι αφού μου λέτε ότι ήταν ο κύριος Καλαμπαλίκης χθες εδώ, επειδή είχε και την ευθύνη 2 χρόνων επί Δημαρχίας Κοτρουνιά, θα πρέπει να ήταν ενημερωμένος. Τα είπε αυτά. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να ενημερώσει και τον κύριο Σταυρογιάννη, ο οποίος δεν είχε, μπορεί να ζούσε εδώ, αλλά δεν είχε καμία σχέση με την, τοπική αυτοδιοίκηση, και βεβαίως να μην βγαίνει και να κατασυκοφαντεί. Πρώτη φορά άκουσα εγώ να βγαίνει ένας δήμαρχος να εκλεγείς και να κατασυκοφαντεί έναν χιτά. Αντί να τον στηρίζει έναν χιτά και να λέει ότι είναι βραδιφλεβής βόμβα, είναι για την, θα μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα, θα κάνει, θα φτιάξει. Μα με συγχωρείτε, είχαμε πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος της Αγίας Παρασκευής, τον οποίο τον έχει αντιδήμαρχο σήμερα, ο οποίος όλα τα χρόνια αυτά έβαζε ζητήματα και κάναμε ελέγχους μέσω της ΔΕΙΑΛ για να μπορούμε να ελέγχουμε τον υδροφόρο και δεν συνέτρεχε κανένας λόγος. Πώς κινδυνολογεί? Και εδώ είναι ένα ερώτημα, το θυμηθείτε. Όχι, να το συζητήσουμε αν θέλετε. Να το ερώτημα. Εγώ μιλάω, γιατί λοιπόν ο κύριος Σταυρογιάννης κατασυκόφαντησε. Καλά, 16 χρόνια δεν κάνατε. Αφήστε. Αφήστε. Μα τώρα σου βάλω. Είναι δυνατόν, κοιτάξτε, να το λέτε αυτό, κύριε Στεριόπουλε, που παραλαμβάνει όλα αυτά? Δέχομαι ότι μπορεί να μην ξέρει. Όχι. Δέχομαι ότι, κύριε Στεριόπουλε, ακούστε να σας πω. Δεν θα πρέπει να το λέτε αυτό ότι δεν κάναμε τίποτα 16 χρόνια, γιατί μειώνεται και όλους τους δημότες της Λαμίας που μας ψηφίζετε τόσα χρόνια. Θα πρέπει να το λάβετε υπόψη, βεβαίως. Όταν λέτε ότι δεν κάναμε τίποτα, βεβαίως. Εγώ μειώνω το μα λέτε ότι δεν κάναμε τίποτα 16 χρόνια. Σε εσάς το λέω. Δεν κάνει να το λέτε. Σε εσάς το λέω. Μα... Διοίκηση δεν ασκούσε ο πολίτης. Σε ποιον το λέτε? Διοίκηση δεν ασκούσε ο πολίτης. Όχι, αλλά μας ψήφιζε ο πολίτης. Ο πολίτης όμως δεν ασκούσε διοίκηση. Όχι, βεβαίως. Ο γιατί... πολίτης σας ψήφιζε για να κάνετε δουλειά. Έτσι, μπράβο. Και κάναμε. Και γι' αυτό μας ξαναψήφιζε και μας ξαναψήφιζε. Και στο τέλο δεν σα ξαναψήφιζε. Καλά, λοιπόν, κάτσε λοιπόν. Να σα στείλει. Δηλαδή πόσα έπρεπε. Πόσα έπρεπε. Πόσα έπρεπε. Όχι, πόσα χρόνια έπρεπε να μας ψηφίσετε δηλαδή. Γιατί υπήρχε κάποιο. Δεν μας θέλαν άλλο. Τι να πω δηλαδή. Γιατί αργήσαμε τόσο, κύριε Σιλεώνη? Θα διαμαρτυρηθούμε επειδή δεν μας θέλαν. Γιατί αργήσαμε τόσο πολύ, είναι το ερώτημα. Α, σας πω εγώ. Δεν αργήσαμε. Τι έγινε? Σας λέω γιατί. Και θα πρέπει να το καταλάβετε, να σας εξηγήσω. Ότι από τη στιγμή κατά την οποία μας μεταφέρανε τα σκουπίδια από τους άλλους δήμους, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Εκεί λοιπόν εμείς. Από τότε άρχισε, το πρόβλημα. Και εκεί λοιπόν εμείς κάναμε παραστάσεις και διαμαρτυρίες προς το ΙΠΚ να μας χορηγήσει αυτό το συγκεκριμένο ποσό των 11 εκατομμυρίων, το οποίο υπάρχει σε δημοπρασία σήμερα και τα έργα θα ξεκινήσουν μέσα στο 2015. Ναι. Για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το χιτά της Λαμίας, για να μπορέσει να αντέξει 4-5 χρόνια μέχρι να γίνει ο άλλος χιτά. Επειδή, τι άλλο θέλετε δηλαδή? Επειδή τουλάχιστον στη θεωρία είστε ειδικός. Όχι, δεν είναι θεωρία, δεν είναι πράξη. Στη θεωρία είστε ειδικός. Μα πει είναι πράξη. Πείτε μου ποια είναι η διαφορά του χιτά από τον χιτή. Στους πολίτες, για να καταλάβετε. Τώρα, κοιτάξτε, αν θέλετε να μπούμε σε εξειδικευμένο. Όχι, όχι, όχι. Μπαίνουμε. Όχι, όχι. Εκεί μαζεύεστε τα υπολείμματα. Η Λαμία,
Η Λαμία έχει χιτά. Βεβαίως και χιτά. Χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Αυτό γίνεται. Δεν θα έπρεπε να έχει χιτή. Κοιτάξτε, αυτός δεν μπορούσε χώρο να γίνει. Χώρο υγειονομικής σταφής υπολοιμμάτων. Ναι. Που σημαίνει το 5% από αυτά που πάνε στον χιτά. Έτσι δεν είναι. Να σας πω λοιπόν. Ναι. Να σας πω. Όταν λοιπόν έγινε ο χιτά της Λαμίας, έγινε τη δεκαετία του 90. Έτσι, δεν ήταν κανένας από εμάς ακόμη τότε και ήταν χιτά. Τώρα λοιπόν ο καινούργιος, ο οποίος θα γίνει στη διοικητική ευθειότητα, θα γίνει χιτή. Ακόμα τότε που λέτε κύριε Στεριόπουλε, δεν έχει ξεκινήσει ανακύκλωση. Δηλαδή, εδώ τα δεν μπορούσε. Στην περιοχή θα τα κάνουμε ανά 30 χρόνια. Δεν γίνεται αλλιώς. Παντού έτσι γίνεται. Βεβαίως. Παντού έτσι γίνεται. Ό,τι γίνεται καινούργιο τώρα γίνεται χιτή. Και μπήκε και η ανακύκλωση. Γιατί μήπως ξέρετε πόσα χρόνια έχουμε που έχουμε την ανακύκλωση. Και σας πληροφορώ ότι στην ανακύκλωση είμαστε μία από τους καλύτερους δήμους. Με τα μεγαλύτερα ποσοστά που μαζεύουμε, που κάνουμε την ανακύκλωση με υλικά. Από τους καλύτερους δήμους. Άρα λοιπόν, να μην αδικείτε ότι μπορεί να έχουμε. Στους πολίτες τι πρέπει να πούμε τώρα. Στους πολίτες πρέπει να πούμε ότι ο χιτά δουλεύει μια χαρά. Το έργο αυτό θα γίνει, είναι στη δημοπρασία, η τεχνική μας υπηρεσία μαζί με τους μηχανικούς εξετάζει αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα και τα προβλήματα που δημιουργούν οι εργολαβικές εταιρείες. Ήδη θα το ξεκαθαρίσουν και θα ξεκινήσει να δουλεύουν τα δύο κύτταρα και παράλληλα θα μπορεί να το τακτοποιήσουν και τον υπόλοιπο. Θα αντέξει γύρω στα 4-5 χρόνια από ό,τι υπολογίζουμε μέχρι να ξεκινήσει και η πολιτεία να φτιάξει τον χιτά στη δυτική φθιότητα και να τελειώνει η ιστορία. Να λυθεί το πρόβλημα, κύριε Στεριόπουλο. Θα πατήσουν πόδι οι εθνικοί εργολάβοι για να πάρουν αυτό το πλούσιο υλικό. Κοιτάξτε, που έχει σχέση με την ενέργεια. Κοιτάξτε, τα σκουπίδια. Ακούστε να σας πω. Φοβάστε. Βεβαίως και φοβόμαστε. Βεβαίως και φοβόμαστε. Και ειλικρινά μας κάνει εντύπωση, όπως είδατε και από το ρεπορτάζ, αλλά και όπως σας είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ που είχατε φιλοξενήσει, ότι είναι ένα γεγονός ότι η μετατροπή του συνδέσμου σε ανώνυμη εταιρεία ανοίγει τους δρόμους, παρόλο που ο καινούργιος δήμαρχος αναφέρεται ότι ξέρετε υπάρχει δέσμευση ότι δεν πρόκειται να γίνει. Αυτή είναι μια εγκύκλιος η οποία έχει βγει και όχι ο νόμος. Και εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ δεν κατανοώ και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο λόγος όταν αναφέρεται ότι είναι το ίδιο πράγμα, ποιος είναι ο λόγος να το μεταφέρουμε από σύνδεσμο σε ανώνυμη εταιρεία. Άρα λοιπόν θέλω να πιστεύουμε εμείς και όλη η αντιπολίτευση όπως είδατε, γιατί εμείς είχαμε κάνει ένα άλλο σχέδιο, κύριε Στεριό, που θα σας το πω τώρα σε δύο λεπτά. Είχαμε κάνει ένα άλλο σχέδιο. Ποιος ήταν ο τρόπος μετατροπής και δεν τον άφηναν σε σύνδεσμο. Δεν είχαν κανένα λόγο, όπως λειτουργεί ο σύνδεσμος, λειτουργεί και η ανώνυμη εταιρεία. Αλλά πώς. Όχι με εγκύκλιο, να λειτουργούσε με τον νόμο. Και αυτό που λέει κύριε Στεριόπουλε, ότι ξέρετε ότι εγώ, αν σε περίπτωση διαπιστώσει τίποτα τέτοιο, θα παραιτηθώ, η ζημιά θα έχει γίνει, κύριε Στεριόπουλε. Ή παραιτηθεί μετά, ή δεν παραιτηθεί, θα το έχει οδηγήσει στην ανώνυμη εταιρεία. Άρα λοιπόν, ο φόβος και ο κίνδυνος που δεν ψηφίσαμε εμείς, όλοι αν θέλετε, ήταν ο συγκεκριμένος. Και ξέρετε, εμείς τι είχαμε σχεδιάσει. Εμείς είχαμε σχεδιάσει να γίνει ένας κεντρικός, στην κεντρική φθιότητα εδώ, Φόσδα, σε σύνδεσμο, να αναθέσουμε στον κεντρικό της Θήβας να έχει τη διαδικασία και τον έλεγχο και τα να υλοποιεί. Και γιατί προχώρησε. Μισό λεπτό. Γιατί τα αλλάζει τώρα. Τα αλλάζει τώρα. Και να υλοποιεί ο κεντρικός. Να σχεδιάζεται. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Μα τώρα δεν ξεκίνησε, αφού σας είπα είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι να σας πω τώρα. Εμείς φταίμε και σε αυτό. Λοιπόν, και την ευθύνη για τη λειτουργία εδώ του χιτά να το έχει ο σύνδεσμος της κεντρικής φθιότητας. Αυτός ήταν ο στόχος. Γιατί θα πρέπει να σας πω το εξής, και είναι ένα σημαντικό, και πρέπει να το ακούσουν οι πολίτες και οι δημότες της Λαμίας. Σήμερα λοιπόν, κύριε Στεριόπουλε, πληρώνουμε 17 ευρώ τον τόνο. Ξέρετε πόσο πληρώνει η ΔΕΠΟΘΑ, η Θήβα, 58. Θα τα συζητήσουμε και να είμαστε καλά, να ξανά είμαστε εδώ στο κανάλι σας, όταν θα γίνει ο χιτά και θα ενταχθούμε σε αυτό το συγκεκριμένο. Από 17 πληρώνουμε 58 ευρώ τον τόνο. Καταλαβαίνετε το τι πρόβλημα θα υπάρχει. Ανέβει το κόστος. Όχι, δεν ανέβει. Όχι απλώς ανέβει. Πάει τρεις φορές. Τρεις φορές πάει. 52, παραπάνω από τρεις φορές. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό λέγαμε. Και το οξύμορο ποιο είναι τώρα. Για να καταλάβω κάτι, κύριε Σιλίδη. Ναι, πέστε μου. Πέστε μου για να σας εξηγήσω. Δεν έχει σχέση αυτό τώρα με τις δικές σας ενέργειες. Για να καταλάβουν και οι πολίτες. Ναι.
Όλοι λένε από εδώ και στο εξής ότι τα σκουπίδια θα είναι κέρδος για τους Δήμους. Ναι. Γιατί μιλάμε πόσο θα επιβαρυνθούμε? Θα σας το πω γιατί. Θέλω να το πείτε απλά για να το καταλάβουν και οι πολίτες. Θα σας το πω γιατί. Τα σκουπίδια μπορεί να γίνουν ενέργεια. Ναι. Από πού και ως πού κάτι που ουσιαστικά θα είναι προϊόν προς αξιοποίηση θα κοστίζει κάτι στο Δήμο? Θα σας πω τώρα, θα σας αναλύσω. Θα πρέπει να σας πω το εξής. Εμείς γιατί λέγαμε ότι θα πρέπει να κάνει κουμάντο ο σύνδεσμος της κεντρικής φιλότητας? Για να μπορεί να ελέγχει και την οικονομική πολιτική, δηλαδή την τιμή των σκουπιδιών. Σήμερα λοιπόν, όταν θα γίνει από τον κεντρικό φόσδα και θα πέσουν και μέσα οι ιδιώτες, ξέρετε τι εκπροσωπούν? Από τους 25, 11 θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και 8 στην Εκτελεστική Επιτροπή. Τις αποφάσεις για το κόστος και τα κέρδη δεν θα τα παίρνει το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα τα παίρνει ο κεντρικός φόσδα και από τους 25 οι 11 και από τους 11 οι 8. Δεν θα έχει λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο της Λαμίας, του Μακρακόμης, του Καρπινησίου, δεν ξέρω και όλων αυτών, της Καρίστου. Δεν θα έχουν λόγο, ούτε θα ενημερώνονται. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο τα δημιουργείται? Όλα τα μοντέλα πώς λειτουργούν, κύριε Σιλεωνί? Κατά αυτόν τον τρόπο. Κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργούν. Όλα τα μοντέλα λειτουργούν έτσι? Όχι όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει εμένα το πώς λειτουργούν. Έτσι, εμείς έχουμε αυτές... Ενδιαφέρει εμένα για να κάνω σύγκριση. Εσείς μπορεί να το κάνετε. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Ότι εμείς, κύριε Στεριόπουλο, δεν θέλαμε να πάει να γίνει ανώνυμη εταιρεία. Θέλαμε να γίνει ο σύνδεσμος για να μπορεί να έχουν οι Δήμοι και την ευθύνη για ό,τι οδήποτε συμβαίνει. Ναι, αλλά ο κύριος Καλαμπαλίκης είπε χθες δεν έχει διαφορές ο σύνδεσμος με την ανώνυμη εταιρεία. Ναι, σας το εξήγησα, κύριε Βούτσινε. Σας είπα ότι δεν έχει σύμφωνα με την εγκύκλιο, την οποία έβγαλε το Υπουργείο. Με τον νόμο όμως έχει μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, κύριε Σιλεώνη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο με αγροτικά θέματα, εμπορικά θέματα και όχι μόνο. Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος και είμαι φούρναρης. Η κάθε μου μέρα ξεκινάει νύχτα. Με το που έρχομαι στο φούρνο, οι κινήσεις μου είναι αυτοματοποιημένες. Φώτα, φούρνος, μηχανήματα. Ενέργεια, ενέργεια, ενέργεια και ενέργεια. Χρειάζεται πολύ ρεύμα για να μοσχομυρίσει η γειτονιά. Κάθε μέρα βγάζω ψωμί για πολύ κόσμο. Πρέπει όμως και εγώ να βγάλω το ψωμί μου. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν αυξημένες ανάγκες. Στη ΔΕΗ το αναγνωρίζουμε. Γι' αυτό είμαστε σταθερά δίπλα τους και τις στηρίζουμε με νέα μειωμένα τιμολόγια. ΔΕΗ. Ενέργεια για κάθε άνθρωπο. Μεταφορά ή μετακόμιση. Μόνος σου. Δεν χρειάζεται να πάθεις για να μάθεις. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική. 45 χρόνια εμπειρίας με σύγχρονα φορτηγά αυτοκίνητα κλειστού τύπου, ανυψωτικά γερανοφόρα οχήματα, με υπηρεσίες συσκευασίας, αποθήκευσης και τοποθέτηση στο χώρο σου σε πολύ προσιτές τιμές. Συχνά δρομολόγια Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα από πόρτα σε πόρτα με έμπειρο προσωπικό. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική στο τηλέφωνο 2231-033-934 και στη Λεωνίδου 64, Λαμία. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμισή σας από το Α ως το Ω. Έφτασε η μεγάλη ώρα να βρεθείς σε άλλη χώρα. Ο υπέροχος κόσμος του Άι Βασίλη και όλοι οι πρωταγωνιστές των χριστουγεννιάτικων παραμυθιών ζωντανεύουν και φέτος στη μαγεμένη Ελατοχώρα. Πέρασε τη μαγική πύλη και θα βρεθείς σε έναν υπέροχο κόσμο διασκέδασης, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και δημιουργίας. Μαγεμένη Ελατοχώρα. Μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους με πολλές δωρεάν δράσεις, θεάματα και ατέλειωτα παιχνίδια στο χριστουγεννιάτικο διαδραστικό πάρκο της Λαμίας. Χρώμα, γέλιο και φιδόρα. Μαγεμένη Ελατοχώρα. Τώρα η εταιρεία Αδελφή Καβαδία ΑΕ, συνεργαζόμενη με το νέο φορέα Mega Euronics, σας προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Σε μας θα βρείτε αποκωδικοποιητές για το νέο ψηφιακό σήμα, καθώς και μεγάλες προσφορές σε όλες τις τηλεοράσεις, αποσύροντας την παλιά σας με νέας τεχνολογίας. Αδελφή Καβαδία. Ποιότητα και οικονομία σε όλα μας τα είδη. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου.
στις όμορφες στιγμές. Ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή. Ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα. Τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Εδώ ζεσταίνει το σπίτι σου φθηνά. Μοκέτες χαλιά. Τίνκα Eco Carpet. Βιοτεχνία κατασκευής μοκετών και χαλιών. Εισάγουμε, βιοτεχνούμε, τοποθετούμε και πουλάμε φθηνά. Αγοράστε από την πηγή. Γιατί εδώ η ζεστασιά δεν κοστίζει ακριβά. Τίνκα Eco Carpet. Θήβα, Αθήνα, Καλλιθέας, Πρόπυργος. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων, στο αγροτικό ρεπορτάζ. Τις εξελίξεις που υπάρχουν στη νέα κοινή αγροτική πολιτική, θα υπάρξει μια έμπειρη ενημέρωση από τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή την ερχόμενη Δευτέρα 15 του μηνός στο ξενοδοχείο Σαμαράς από τον Βαγγέλη τον Μπούτα. Κοντά μας είναι ο κύριος Πάσουλας από τον Αγροτικό Σύλλογο Μακρακόμης. Καλησπέρα κύριε Πάσουλα, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Βέβαια, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και τον κύριο Μελά που μας ενημέρωσε και σας ενημέρωσε, δεν ξέρω αν ήρθε κάποιος από εσάς, για την κοινή αγροτική πολιτική. Σχετικά καλά μας τα είπε. Έχει περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα ο κύριος Μελάς, ο οποίος ουσιαστικά έχει αναλάβει το καθήκον να αποκρύψει την πραγματικότητα, είτε να την ωρεοποιήσει, είτε να θολώσει το τοπίο για να καθησυχάσει τους αγρότες. Γιατί, αφού είπε για τι να διαθολώσει αυτός, αφού αυτός τη σχεδιάζει την ΑΚΑΠ. Ναι, το γνωρίζω. Σκεφτείτε ότι έχουμε ζητήσει τον Εθνικό Φάκελο, που έστειλε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το καλοκαίρι. Και αρνούνται να μας τον δώσουν. Έχουμε προσπαθήσει μέσω ευρωβουλευτών να τον πάρουμε μέσα από την Ευρωβουλή, ούτε από εκεί είναι δυνατόν. Δηλαδή, ουσιαστικά... Αυτά γιατί δεν τα ρωτάει κανένας όταν έρχεται. Τι εννοείτε? Αυτό που είπατε τώρα. Δεν θέλουν να μάθει. Όχι, ο κόσμος ρωτάω, την αλήθεια. Γιατί δεν βγαίνει ένας μπροστά και να του πει γιατί δεν μας δίνετε το φάκελο, όπως λέτε τώρα σε εμάς. Προφανώς. Όταν είναι εκεί, ναι, μπροστά μας ο κύριος Μελάς, να τα ακούσουμε κι εμείς. Εγώ αυτό τα ακούω τώρα πρώτη φορά. Ναι, 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 είναι γεγονός αυτό. Σας το λέω ξεκάθαρα. Ναι. Έχετε ζητήσει το φάκελο ναι, ναι, και δεν σας τον δίνει από το και καλοκαίρι. Έρχεται να κάνει ενημέρωση. Τι ενημέρωση να κάνει? Αυτό που θέλει να καθησυχάσει τον κόσμο, γιατί έχει και εκλογές μπροστά και τα λοιπά. Να μην γίνουν κινητοποιήσεις, τώρα ξέρετε είναι και περίοδος που τη φοβούνται λιγάκι. Αυτή είναι η δουλειά του κυρίου Μελά, γι' αυτό πληρώνεται. Ορίστε. Ήταν ελεγχόμενο το ακροατήριο εδώ στην... Εγώ προσωπικά είχα σκοπό να πάω, δεν μπόρεσα το να πάω. Το ακροατήριο, Γιάννη, επειδή ήμουν μέσα, δεν ήταν ελεγχόμενο. Αλλά αυτό το πολύ σοβαρό, σωστά, δεν το είπε κανένας. Το έχουμε να δείξει κι άλλες φορές, το έχουμε συζητήσει, δεν ξέρω, μπορεί να... Γιατί δεν έδωσε το φάκελο συνολικά που έχει καταδυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την κοινή αγροτική πολιτική? Ναι, έχετε ζητήσει το φάκελο και δεν σας ναι, τον δίνουνε. Ναι, ναι, τι είναι, απόρριτο είναι? Ναι, είναι απόρριτο, κρατάνε απόρριτο για συγκεκριμένους λόγους. Αυτό που σας ξαναείπα. Επειδή ενδεχομένως τώρα μπαίνουμε σε περίοδο που ανάβουν τα αίματα και ιστορικά δηλαδή, και υπάρχει αυτή η εμπειρία από τις κυβερνήσεις ότι οι αγρότες γίνονται κινητοποιήσεις κτλ. Και επειδή ενδεχομένως είναι και εκλογές μπροστά, το πάνε παραπίσω και βγαίνουν κάποιοι επιτίδη σαν τον κύριο Μελά, υπάλληλοι του κάθε Υπουργείου και θολώνουν το τοπίο, λένε άλλα τι άλλων, ανάλογα με το ακροατήριο, για να καθησυχάσουν και να πάνε τα πράγματα παραπίσω. Αυτή είναι η δουλειά τους. Για... Τη Δευτέρα τι θα γίνει εδώ με τον Βαγγέλη τον Μπούτα? Τη Δευτέρα θα είναι εδώ ο Βαγγέλης ο Μπούτας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Καρδίτσας. Επειδή έχουν προκύψει κάποια στοιχεία, μπορέσαμε και πήραμε κάποια στοιχεία τέλος πάντων για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα τις βασικές κατευθύνσεις της Νέα ΚΑΠ, όσα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα, έχουμε μπορέσει να έχουμε, και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στους μικρομεσαίους αγρότες, γιατί αυτοί θα έχουν το μεγάλο πλήγμα και ουσιαστικά θα είναι μια πενταετία μέσα από την οποία αργά αλλά σταθερά θα φεύγει πολλοί κόσμος, θα ξεκληρίζονται πολλοί συνάδελφοι και αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αυτή είναι η ουσία και ουσιαστικά η Νέα ΚΑΠ αυτό έρχεται να υπηρετήσει δηλαδή. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να μειώσει τον αγροτικό πληθυσμό, να συγκεντρώσει τη γη σε λιγότερους μεγαλοαγρότες και επιχειρηματίες. Εγώ επανέρχομαι στον κύριο Μελά, γιατί όταν τον ρώτησα προσωπικά σε μια μικρή συνέντευξη, μου λέει θα γίνει μια αναδιανομή των επιδοτήσεων και αυτοί που πρέπει και θέλουν να δουλέψουν για την γη θα έχουν ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Αυτό μου είπε κύριε Πάσουλα. Ναι, δεν το είπε κάποιος τυχαίος, ο Γενικός Γραμματέας ήταν. Ναι, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος είναι Υπουργείο μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης, η οποία υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα.
Σίγουρα δεν εξυπηρετεί. Είναι απαράδεκτο, έτσι. Δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αγροτών. Δηλαδή, προφανώς και είναι, το μυαλό, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, ναι, και έχει τεράστια ευθύνη τι η κυβέρνηση είναι, δηλαδή, που είναι αρνείται. Είναι τα σχέδια της ΕΥΠ για την ασφάλεια της χώρας, η καινούργια ΚΑΠ, και δεν τη δίνουν, δεν δίνουν το φάκελο. Προφανώς περιέχει πράγματα τα οποία θα δυσαρεστήσουν, όχι θα δυσαρεστήσουν, θα εξαγριώσουν πολύ κόσμο σε πολύ βασικές καλλιέργειες όπως είναι το βαμβάκι και άλλες, και ενδεχομένως επειδή θα έχουν μεγάλο πλήγμα σαν κυβέρνηση τα αποφεύγουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, προσπαθούν δηλαδή, δεν δίνουν το φάκελο και στέλνουν κάποιους κυρίους σαν τον κύριο Μελά και λένε τα δικά τους. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, θα τα πούμε τη Δευτέρα στο ξενοδοχείο Σαμαράς. Είναι στο ξενοδοχείο Σαμαράς στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους. Δευτέρα 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Σαμαράς. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει να κάνει με τις ζωές μας. Έχει να κάνει με το σχεδιασμό της αγροτικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Μας αφορά άμεσα και να έρθει ο κόσμος να ακούσει αλήθειες, αλλά όχι μόνο να συζητήσουμε το πρόβλημά μας. Γιατί αυτό δεν αρκεί, κύριε Στεργιόπουλη και κύριε Βούτσινε. Εδώ πρέπει να δούμε και τι θα κάνουν, πώς θα δράσουμε. Το να το συζητάμε και να κλεγόμαστε και δεν πάει άλλο και να μυρολατρούμε δεν οδηγεί πουθενά. Εδώ χρειάζεται να σχεδιάσουμε και τον αγώνα μας και να πετύχουμε πράγματα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πάσουλα. Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε εμείς λίγο με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπριάνη, ο οποίος είχε πει ότι θα φέρει το ζήτημα με το επίδομα θέρμανσης για τις ανισοκατανομές που υπάρχουν στην ορεινή Φιώτιδα και στο Κολωνάκι και στη Γλυφάδα. Πάμε στο σχετικό βίντεο και τις απαντήσεις από τον Υφυπουργό Οικονομικών. Αυτό δημιουργεί μια ανισομέρεια και γι' αυτό θεώρησα δίκαιο και εύλογο και εν όψη όταν κατέθεσα τη συγκεκριμένη ερώτηση, την επίκαιρη ερώτηση, διανύαμε ήδη τη φθινοπορεινή περίοδο, σήμερα βρισκόμαστε ήδη κατά το χειμερινή περίοδο. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, γιατί να διαιρείται η ελληνική επικράτεια σε τέσσερις ζώνες κλιματικές σύμφωνα με το γεωγραφικό του ύψος, έτσι, και όχι να παραβλέπετε και να παρωράτε από την υπουργική απόφαση και το γεωγραφικό ανάγλυφο και οι υψομετρικές αποκλίσεις, οι οποίες δημιουργούν τεράστιες θερμοκρασιακές αποκλίσεις. Και ο νομός Φιδιότητας εν προκειμένου συγκατατάσσεται μαζί με τον νομό Αττικής. Δηλαδή, οι κάτοικοι του Κολωνακίου, για να το κάνουμε πιο εμφαντικό, οι κάτοικοι του Κολωνακίου έχουν και δικαιούνται το ίδιο επίδομα θέρμανσης με τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων που βρίσκονται στα 1000, στα 1200, στα 900 μέτρα υψόμετρο, και δεν αναφέρουμε μόνο για τον νομό Φιώτιδας, αναφέρουμε γενικά. Άρα λοιπόν υπάρχει, προτίθεται το Υπουργείο να κάνει πέραν της γεωγραφικής αυτής κατανομής των τεσσάρων ζωνών, να υπάρξει και μια κατανομή όσον αφορά το ορεινό ανάγλυφο και το γεωγραφικό ανάγλυφο κάθε περιοχής, γιατί κάθε περιοχή έχει ορεινή, ημιορεινή ζώνη, παιδινές παράλληλες και αστικές περιοχές, και σε κάθε νομό έχουμε λόγω αυτών των γεωγραφικών αποκλήσεων έχουμε και θερμοκρασιακές αποκλήσεις της τάξης των 10 βαθμών Κελσίου και παραπάνω. Μόνο ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ούτε την τεχνογνωσία ούτε τη δυνατότητα για να προχωρήσει σε αυτή την λεπτομερή ανάλυση. Όμως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο εγκρίνει τις σχετικές τεχνικές οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κλιματικά δεδομένα των ελληνικών περιοχών, καθώς και τις αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, εφόσον προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση, αυτή την ανάλυση βεβαίως και θα την ενσωματώσουμε μέσα στα κριτήρια για την χορήγηση του επιδήματος θέρμανσης. Εφόσον λοιπόν επικαιροποιηθεί η σχετική τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με έγκριση του Υπουργείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και ανακαθοριστούν μέσω αυτής οι κλιματικές ζώνες της ελληνικής επικράτειας, όπως σας προείπα, είμαστε πλέον έτοιμοι, εφόσον γίνει αυτό, σαν Υπουργείο, να αναδιαμορφώσουμε το σχετικό πίνακα των κλιματικών ζωνών που περιλαμβάνεται στην απόφαση χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Ευχαριστώ. Κρατώ σαν θετική από εσάς τουλάχιστον παρατήρηση το γεγονός ότι εμέσως, έστω και τώρα, από το Υπουργείο σας αναγνωρίζεται
με αλφαγιώτε το αναγνωρίζετε. Αναγνωρίζετε ότι υφίσταται πραγματικά πρόβλημα όσον αφορά την κατανομή θέρμανσης ανακλιματική περιφέρεια, όπως έχουν κατανεμηθεί αυτές τις περιφέρειες, και ότι πραγματικά πρέπει το σύστημα αυτό να γίνει περισσότερο δίκαιο και να συμπεριλάβει και το γεωγραφικό ανάγλυφο κάθε περιοχής, έτσι ώστε να μην έχουμε εμφαντικές δυσαναλογίες όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης ανάμεσα σε περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά δυσπρόσιτες, ορεινές, μειονεκτικές και απομονωμένες, ιδιαίτερα κατά το χειμερινή περίοδο, οι οποίες να λαμβάνουν το ίδιο επίδομα θέρμανσης που λαμβάνουν οι κάτοικοι του Κολονεκίου, που λαμβάνουν οι παράλληλες πλούσιες περιοχές του νομού Αττικής, η Γλυφάδα, η Βούλε, η Βουλιαγμένη κτλ. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ αγοράς τώρα, γιατί μπαίνουμε σε προχριστουγεννιάτικες έτσι διαθέσεις. Να δούμε πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολα εξελίσσονται και με το Βαλάντιο, αλλά και τι γίνεται και με τις Κυριακές, το που θα ανοίξουν τα καταστήματα. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Λιάπη, που είναι ο γραμματέας των εμπόρων της Λαμίας. Καλησπέρα, κυρία Λιάπη, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Βουσίνε, κύριε Σταριόπουλε. Καλησπέρα. Θα ανοίξετε την Κυριακή? Υπάρχει πρόγραμμα για κάτι τέτοιο? Έχετε πάρει απόφαση ως εμπορικός σύλλογος? Το πρόγραμμα του Εμπορικού Συλλόγου έχει ήδη μοιραστεί στα μέλη του. Προτείνουμε άνοιγμα των καταστημάτων στις 21 και στις 28 Δεκεμβρίου. Η Κυριακή αυτή είναι θεσμοθετημένη, αλλά θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος τα καταστήματα να ανοίξουν. Ακόμα δεν έχουμε μπει σε εορταστικό ωράριο, σε εορταστικό κλίμα. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι τα χρήματα ακόμα δεν έχουν πέσει στην αγορά. Οι περισσότεροι πληρώνονται μετά τις 18 του μηνός. Οπότε θεωρούμε ότι δεν υπάρχει και λόγος τα καταστήματα να ανοίξουν. Άρα εσείς το πάτε δηλαδή για πόσο, 21 και 28, γιατί τώρα στις 14 πολλοί φαντάζομαι θα ανοίξουν, κυρία Λιάπη, έτσι δεν είναι? Και τα πολυκαταστήματα, κύριε. Κοιτάξτε να δείτε, ως γνωστόν είναι προαιρετικό το άνοιγμα των καταστημάτων. Είναι μία από τις 7 θεσμοθετημένες Κυριακές βάσει του νόμου. Δεν μπορεί να απαγορεύσει κανείς σε κανέναν να ανοίξει. Παρ' όλα αυτά, ο Εμπορικός Σύλλογος προτείνει στα καταστήματα να μην ανοίξουν και να ανοίξουν στις 21 και στις 28 του μηνός. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι ενδιαφέρον υπάρχει συνολικότερα από τον κόσμο, γιατί είπατε θα πληρωθεί μετά τις 15, κυρία Λιάπη, έτσι δεν είναι? Άρα αυτό γνωρίζουμε. Το να είστε και ανοιχτοί δεν έχει νόημα. Καλά, θα μπει μια διάθεση, αλλά δεν φτάνει και αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος να ανοίξουμε. Θεωρούμε την Κυριακή, την τελευταία πριν την Πρωτοχρονιά, πολύ πιο σημαντική στο άνοιγμα των καταστημάτων. Ως γνωστόν υπάρχουν επισκέπτες στην πόλη μας που μπορούν να εξυπηρετηθούν. Τα καταστήματα, ο κόσμος θα έχει μπει σε εορταστικό κλίμα, θα χρειάζονται πράγματα να αγοράσουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος να ανοίξουν τα καταστήματα. Έχετε βρει κάποιον τρόπο να κάνετε τα καταστήματά σας πιο ελκυστικά? Έχετε εκπονήσει κάποιο σχέδιο? Ευχαριστώ που με ρωτάτε γι' αυτό, γιατί φέτος ο Εμπορικός Σύλλογος διοργανώνει έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό, διαγωνισμό βιτρίνας, για να δώσουμε την όθηση στα καταστήματα να στολίσουν τις βιτρίνες τους, να δώσουν λάμψη, να δώσουν χαρά, να συμβάλλουν στο δικό τους κομμάτι, στο να δημιουργηθεί αυτό το περίφημο εορταστικό πνεύμα και κλίμα. Έχει ήδη ξεκινήσει. Οι πρώτες φωτογραφίες έχουν ανέβει στην σελίδα του Εμπορικού Συλλόγου στο Facebook, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα μας eslamia.gr. Μπορούν οι καταναλωτές, που αυτοί θα αποφασίσουν για τον νικητή, να μπαίνουν μέσα, να κάνουν like στην προτινόμενη βιτρίνα. Πολυτεχνολογία ακούω τώρα πάντως. Εντάξει, νομίζω μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή. Οπότε θα βγει η καλύτερη βιτρίνα, έτσι θα αναδειχθεί? Θα αναδειχθεί ο νικητής στις 24 του μηνός, τότε είναι η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού. Και αυτό πάντα με τη βοήθεια των καταναλωτών που αυτοί αποφασίζουν. Εννοείται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται. Μιλάμε για τα καταστήματα της πόλης μας. Και ο νικητής θα προβληθεί από το site του Εμπορικού Συλλόγου για έναν ολόκληρο χρόνο. Έχουμε κάτι άλλο που ετοιμάζεται πέρα από όλο αυτό? Υπάρχει κάποια happening για να έχουμε, και να ενημερώσουμε τον κόσμο? Έχουμε. Διοργανώνουμε φέτος για πρώτη φορά δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις στις 21 και στις 28 του μηνός, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Στην πλατεία Πάρκου, που θα είναι η βάση μας, θα έχουμε
ξωτικά, θα έχουμε αγιοβασίλιδες, θα έχουμε παιχνίδια διαδραστικά για τους μικρούς μας φίλους και πολλά καταστήματα θα προσφέρουν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων δώρα επιταγές ή εκπτωτικά κουπόνια σαν προσφορά στους καταναλωτές για να δώσουν ακόμη ένα κίνητρο να ψωνίσουν στην αγορά της πόλης μας. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και στο μεσοδιάστημα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γιώργο, πάμε σε ένα ακόμη ρεπορτάζ να δούμε τι είπε χθες από το κεντρικό δελτίο ο Ανδρέας Κορέτζελος, ο πρόεδρος των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, με φοβίες για το ενδεχόμενο πώλησης της εταιρείας εν μέσω ίσως προεκλογικής περίοδου. Πάμε στο βίντεο. Οι φόβοι που υπάρχουν είναι οι εξής, ότι φοβόμαστε σαν εργαζόμενοι, ότι αντιμετωπίσαμε τα πάντα και τους ορατούς κινδύνους που υπήρχαν στην εταιρεία, τους απέξω δηλαδή κινδύνους, και φοβόμαστε ότι τους μέσα κινδύνους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Γιατί λέω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν σοβαροί φόβοι, ναι, για το μεταλλείο της Εύβοιας. Δεν παίρνουμε τις σωστές ποσότητες από το μεταλλείο της Εύβοιας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε και το σωστό μείγμα στο εργοστάσιο που θέλουμε εμείς και την πλουσιότητα του μείγματος, αλλά έχουμε πέσει και λίγο χαμηλά στο θέμα της παραγωγής. Κάποιοι από τους διοικούντες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ή μάλλον κάποιοι από τους διοικούντες μπορεί να θέλουν να υπάρχει αυτή η ταραχή μέσα στην εταιρεία για πολλούς και ευνοϊκούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι κάποιοι στο παρελθόν εμπορευόντουσαν μεταλλεύματα από την Τουρκία ή από οπουδήποτε άλλο, γιατί έτρωγαν πάρα πολύ καλά με χρυσά κουτάλια, πέραν τη σχετική μίζα δηλαδή, και το λέμε στα ίσα τώρα, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω το δάκτυλο. Ίσως ονειρεύονται και κάποιοι άλλοι να κάνουν αυτό το πράγμα ακόμα και σήμερα. Ενώ έχουμε μεταλλεία δικά μας τα οποία είναι πλούσια και πολύ εύπορα για την εταιρεία, δυστυχώς έχουν μπει κάποια εμπόδια με τα γνωστά αποτελέσματα. Εμείς, σαν πλειοψηφούσα παράταξη σωματείου, έπρεπε να το καταγγείλουμε αυτό το πράγμα. Εγώ, σαν τέλεχος της εταιρείας, δηλαδή σαν εργαζόμενος με τον βαθμό του εργοδικού που έχω, έχω με μια επιστολή δική μου εγώ και ένας συνάδελφος καλέσει τη διοίκηση της εταιρείας και τις διευθύνσεις των εργοταξίων να κάνουμε μια συνάντηση, μια σύσκεψη δηλαδή από κοινού για να βρούμε το πρόβλημα. Πράγμα που αν δεν την αποδεχτούν τη σύσκεψη αυτή, κάτι φταίει και κάτι βρωμάει. Η ΔΕΗ είχε μια γενική συνέλευση μπροστά της που δεν ξέρουμε λόγω των γεγονότων και της προεκλογικής περίοδου που θα μπούμε, να αναστείλει τη γενική συνέλευση που έχει. Αν την αναστείλει, τη γλιτώσαμε. Γιατί πολλά λέγονται ότι μπορεί να κατεβάσει και διακόπτες στη ΛΑΡΚΟ. Ένα το ερώτημα, γιατί δεν ασχολείται τόσο πολύ η διοίκηση με αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν εκκρεμότητες πάλι ως προς την πώληση της εταιρείας. Φαίνονται φωνές που ακούγονται πάλι για διχοτόμηση της εταιρείας με τους γνωστούς κυρίους που ξέρουμε, με αυτούς που έχουμε καταγγείλει για το κανάλι σας πάρα πολύ. Γιατί δεν ασχολείται με αυτό το πράγμα? Δηλαδή, μπαίνουμε μόνο σε ένα κεφάλαιο που λέγεται Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που θέλουν να μας εξοντώσουν. Και όλα αυτά που φαίνονται δηλαδή τώρα, δηλαδή η απαξίωση της εταιρείας, να μπούμε εμείς σε διαδικασία περικοπών, να μπούμε σε διαδικασίες άλλες το οποίο δεν είναι για την ώρα, αυτά μας ξενίζουν κάπως και μήπως θέλουν την εταιρεία να αντιφτάσουν τον πάτο και αυτό που λέγαμε κατά το παρελθόν. Οι επίδραξοι αγοραστές περιμένουν στη γωνία. Συνεχίζουμε στην πολιτική ατζέντα. Θα πάμε στην θυελώδη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ Φθιώτιδας με την παρουσία του κυρίου Κουτσούγου αλλά και του κυρίου Κατσικαρέλη. Πολλές ισοκομματικές γκρίνιες και στο βάθος εκλογές. Γιώργο, έτσι δεν είναι? Εγώ τα πράγματα δυσκολεύουν. Εγώ δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα ο Γιώργος Παπανδρέου τελικά. Πάντως η επιστολή που έχει στείλει αυτό αφήνει να εννοηθεί. Δηλαδή ερμηνευτικά, σε αυτό ακριβώς που διαβάσαμε όλοι, όλοι οι δημοσιογράφοι της χώρας, όχι εμείς μόνο, αυτό καταλάβαμε. Ότι στο τέλος θα αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Μετά την όποια εξέλιξη της εκλογής Προέδρου. Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο του ΠΑΣΟΚ με βενιζελικούς, παπανδρεϊκούς. Τι θα γίνει με το συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης? Το θέμα είναι τι λέει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Σωστά. Θα καλησπερίσουμε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας και περιφερειακό γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Μπόκο. Καλησπέρα, κύριε Μπόκο. Καλησπέρα και σε εσάς. Προφανώς δεν θα θέλετε. Η ερώτηση είναι ίδια. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Έτσι. Τώρα θα με ρωτήσετε κι εσείς ποιο ΠΑΣΟΚ, αλλά πείτε μας όποιο ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι χθες τουλάχιστον ήρθαν στη συνεδρίαση του ΠΑΣΟΚ, της Νομαρχιακής Επιτροπής δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, είναι η κομματική βάση, είναι στελέχη που δίνουν το παρόν στις εκδηλώσεις, ιδιαίτερα στις τελευταίες δύο, και το μήνυμά τους, το κυρίαρχο, ήταν μήνυμα ενότητας. Έχουν φύγει από τις λογικές της διάσπασης, τουλάχιστον στη βάση του κόμματος. Και καλό θα ήταν και τα στελέχη σε κάθε βαθμίδα να φύγουν από αυτές τις λογικές των διασπάσεων.
Τι εννοείτε, δεν κατάλαβα. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Ποιος κόσμος? Ο κόσμος του Πασόκ. Ο κόσμος που ψήφισε και στήριζε Πασόκ παραδοσιακά δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις αλλαγές που μπορεί να αφορούν ονόματα ή σύμβολα, αλλά θέλουν πολιτικές αλλαγές. Δηλαδή αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης. Φαντάζομαι στο Πασόκ κάτι έχετε ακούσει και από Παπανδρεϊκούς και Βενιζελικούς. Βεβαίως υπάρχει. Αυτό είναι δύο πόλοι εσωκομματικοί. Για να υπάρχουν οι πόλοι, κάποιοι από κάτω στηρίζουν, κύριε Μποκό. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Κάποιοι στηρίζουν. Άρα... Αλλά σας λέω και πάλι ότι πιστεύω ότι σε επίπεδο στελεχών είναι αυτή η στήριξη. Στην η βάση δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ γι' αυτό. Δεν ενδιαφέρεται δηλαδή για τα πρόσωπα. Θεωρεί ότι τουλάχιστον αυτοί οι δύο κυρίαρχοι πόλοι, οι δύο μεγάλοι πόλοι, οι εσωκομματικοί, θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω, να προβληθούν νέα πρόσωπα, νέες προοπτικές, νέες πολιτικές, νέες ιδέες. Και θα έλεγα μια επιστροφή λιγάκι στο προφίλ που είχε πάντοτε το Πασόκ. Ναι, αλλά έχουν πολύ εγωισμό από ό,τι φαίνεται και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Παπανδρέου. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Και κανένας δεν κάνει πίσω. Είναι δύο μεγάλα πολιτικά κεφάλαια και για τον χώρο και για την χώρα. Οπότε είναι λογικό να έχουν, ας πούμε, εγωισμό, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα όλη αυτή η κόντρα, ιδιαίτερα εν ώψη των εκλογών, αν τελικά αυτές γίνουν. Ναι, δεν μπορείτε να κάνετε όμως διαπιστώσεις εσείς και αυτοί να έχουν διαφορετική στάση. Ή το καταλαβαίνετε όλοι, γιατί κανείς δεν λέει ότι δεν το καταλαβαίνουν. Προφανώς και το καταλαβαίνουν ότι δημιουργείται σοβαρότατο θέμα. Εδώ εγκυμονεί κινδύνους ολικής καταστροφής. Εάν ξαφνικά εμφανιστεί και το κόμμα του Γιώργου του Παπανδρέου. Θεωρώ ότι... Το λέτε όλοι, εσείς το λέτε, οι ίδιοι. Τα στελέχη τα δικά σας το λένε. Θα υπάρξει διχασμός στο κόμμα οριστικός, αν γίνει κάτι τέτοιο. Οριστική καταστροφή, αλλά, ουσιαστικά. Βέβαια, πιστεύω ότι η προσοχή μας αυτή την περίοδο πρέπει να στραφεί στην διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, μην αλλάζει τα ατζέντα ακόμα. Αφήστε τον από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην ησυχία του. Θα μείνουμε στο Πασόκ. Ρωτάμε, χθες τα στελέχη που ήρθαν, τι σας είπαν για το τι αντιλαμβάνεται ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Βενιζέλος? Το αντιλαμβάνονται ότι με τη στρατηγική που ακολουθούν οδηγούν ουσιαστικά την παράταξη αυτή στην καταστροφή? Θεωρώ ότι το αντιλαμβάνονται, γιατί και στις τοποθετήσεις του κυρίου Κουτσούκου. Κύριε Μποκό, και στις... τι σας είπαν αυτοί? Όχι τι θεωρείτε εσείς. Εσείς μας είπατε όχι, τι θεωρείτε. Όχι, είπα, θεωρώ ότι το αντιλαμβάνονται για τις τοποθετήσεις τους, τόσο του κυρίου Κουτσούκου όσο και του κυρίου Κατσικαρέλη. Ναι. Ήταν σαφές το μήνυμα ότι όποιες και αν είναι οι διαφωνίες, οι αντιδράσεις εσωκομματικά, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη ότι ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε πρόωρες εκλογές. Οπότε όλα τα σενάρια περί ίδρυσης της Δημοκρατικής Παράταξης ή οποιοδήποτε άλλο σενάριο ή ενός συνεδρίου ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μείνουν για λίγο πίσω και να υπάρξει όποια δυνατή συσπήρωση. Καλά κάνετε και τις λιάνετε τις γωνίες. Εγώ θα μείνω στις γωνίες που αγγελώνουν ακόμη. Ο κύριος Σιμίτης, με ομιλία στο London School of Economics, είπε 180 δεν υπάρχουν. Πάμε σε εκλογές. Και είπε και το επόμενο σενάριο. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Ότι πιθανότατα θα υπάρχει και ένα ακόμη κόμμα που θα συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε ποιο είναι. Και επειδή το εχθρικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτό τον σχηματισμό, τον κυβερνητικό, το καινούριο, δεν θα μπορέσει να βγάλει άκρη, τότε θα μπούμε σε επικίνδυνες περιπέτειες. Και ρωτάω. Ο Σιμίτης είπε πάμε σε εκλογές ουσιαστικά. Ο Σόιμπλε είπε συναποφάσισα με τον Σαμαρά να οδηγηθούμε σε αυτή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Και εγώ ρωτάω, αν ο Γιώργος Παπανδρέου θέλει να καταστρέψει το Πασόκ με την στρατηγική που ακολουθεί, είναι δυνατόν να ακολουθηθεί κάποια άλλη διαφορετική γραμμή? Γιατί αυτό κάνει. Η εκτίμηση του, πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας αυτό που είπατε για τις εκτιμήσεις του κ. Σιμίτη, είναι βάσιμες. Είναι πάρα πολύ βάσιμες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζευτούν οι 180 βουλευτές για να ψηφίσουν για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πραγματικά τίθεται ένα εκβιαστικό δίλημα αυτή τη στιγμή σε όλους τους βουλευτές και στους 300, ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι μια ανοιχτή διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαπραγμάτευση. Λοιπόν, και μπαίνουν όλοι προ των ευθυνών τους. Παρ' όλα αυτά όμως. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μαζευτούν οι 180. Λοιπόν, άρα ίσως να πάμε σε εκλογές. Αν πάμε σε εκλογές, με βάση τα δημοσκοπικά τουλάχιστον μέχρι τώρα ευρήματα, πάλι προφανώς οι εκτιμήσεις του κ. Σιμίτη είναι σωστές, γιατί θα φαίνεται, από ό,τι φαίνεται θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν όμως
έχει την αυτοδυναμία που μάλλον δεν θα την έχει, τουλάχιστον όπως φαίνεται μέχρι τώρα, προφανώς θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποιο χώρο. Ποιος χώρος θα είναι αυτός, πλέον με όλα αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί κανείς να το εκτιμήσει. Μπορεί να συνεργαστεί ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι που εγώ ως εκτίμηση το έχω κάνει στο κανάλι σας, σε αυτό εδώ το δελτίο, εδώ και μήνες. Μπορεί να είναι δηλαδή τέτοιες συνθήκες πολιτικά που να χρειαστεί, ακόμα αν θέλετε, για να το χρησιμοποιήσει και ως το δεξιό άλοθη, μείοντας έτοιμος ή ικανός, αν θέλετε, λόγω συνθήκων, να ικανοποιήσει τις προσδοκίες τις οποίες έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να δημιουργεί στον κόσμο. Καλά είναι αυτά τα υποθετικά που λέτε, αλλά θα πέσει σε τρεις μήνες αν δεν κάνει αυτά. Και επειδή το ξέρει, δεν θα κάνει αυτό που λέτε εσείς. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Διότι αν το κάνει, σας το λέω, θα πέσουν σε τρεις μήνες. Από το λαό, οι ίδιοι το έχουν πει, δεν τα λέμε εμείς αυτά. Οι ίδιοι έχουν πει ότι δεν πρόκειται με τίποτα να συνεργαστούμε με αυτούς που έκαναν αυτά, αυτά, αυτά και αυτά. Εγώ αυτό που σας ρώτησα και το ξαναρωτάω για μια ακόμη φορά, είναι η τρίτη φορά που το ρωτάω, δεν το απαντάτε. Καταλαβαίνει ο Παπανδρέου ότι πάει να διαλύσει τα πάντα. Και επειδή δεν θέλετε να το απαντήσετε, έτσι θα σας το ρωτήσω. Μήπως αυτό θέλει. Να το ρωτήσω και αυτό που είπε ο κύριος Κουτσούκος, να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα διαλύσει ένα κόμμα που ίδρυσε ο πατέρας του. Και μήπως το κάνει, μπράβο Γιάννη, και μήπως το κάνει γιατί αυτό ακριβώς έκανε και ο πατέρας του πριν, για να φτιάξει το επόμενο. Κοιτάξτε, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ναι, ναι, φυσικά επαναλαμβάνεται. Έχει προφανώς την ελευθερία των κινήσεων ο κ. Παπανδρέου. Είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο όντως, μέσα στο Πασόκ το όνομα Παπανδρέου, αλλά και γενικότερα στην δημοκρατική παράταξη, έχει μια βαρύτητα. Από εκεί και έπειτα δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να γνωρίζω, σαν Χρήστος Μπόκος, τις κινήσεις που μπορεί να κάνει. Υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα που υποστηρίζει ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος. Αν δημιουργηθεί, το πότε, με ποιες συνθήκες, δεν το γνωρίζω. Και γιατί στη τελική να μην στεκόμαστε στην πρώτη επιστολή που είχε στείλει ο κ. Βενιζέλο, στην οποία έλεγε ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι όποιες καρέκλες. Ναι, και είναι, αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Ακριβώς. Και ίσως επειδή υπάρχουν άνθρωποι γύρω του που να τον παροτρύνουν σε κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι κανείς δεν είναι βέβαιος και σίγουρος για οτιδήποτε. Δεν είναι ο κ. Παπανδρέου και θα τον παρασύρει ο ένας και ο άλλος. Όχι, δεν είπα ότι παρασύρεται. Είπα ότι τον παροτρύνουν. Ίσως να του λένε ότι θα πρέπει να γίνει, ότι αυτή η κίνηση ίσως θα έλυνε, ας πούμε, τη διαφορά. Άπαξε διαπαντός με τον κύριο Βενιζέλο. Να πάω λίγο παραπέρα. Την αυτοκριτική σας ακόμα στο Πασόκ. Να πάω λίγο παραπέρα. Όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο ίδιος στη χώρα, τα σκέφτεται κανείς. Εσείς δηλαδή, εσωκομματικά. Για όλα όσα ευθύνεται, εγώ δεν λέω για ποια, για όλα όσα ευθύνεται ο Γιώργος Παπανδρέου. Για αυτά που έχουν συμβεί στη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα ξεχνάμε. Όχι, θα πρέπει να υπάρξει αυτοκριτική και εμείς και σαν νομαρχιακοί, αλλά και γενικότερα και άλλες νομαρχιακές και άλλοι άνθρωποι και στελέχοι, πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει αυτή η αυτοκριτική και πρέπει να γίνει μέσα από ένα συνέδριο ΠΑΣΟΚ, όπου θα πρέπει να καθίσουμε να δούμε ποια είναι τα λάθη μας που κάναμε από το 2009 και μετά. Και γιατί έχουμε φτάσει και έχουμε συρρυκνωθεί δημοσκοπικά αλλά και εκλογικά. Λοιπόν, τώρα, εμείς δεν μπορούμε να δούμε τι έχει κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου ή τι έχει κάνει ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Στοιχιώνει ακόμα ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι, αλλά όμως είναι μια πραγματικότητα ότι η Ελλάδα ήταν χρεοκοπημένη. Μπορείτε να τρέξετε σε δημοσιεύματα. Είναι επίσης, όπως λένε και οι οικονομολόγοι, ότι υπήρχε και άλλος δρόμος. Ο άλλος δρόμος όμως ποιος μπορεί να ήταν. Ένας δρόμος που δοκιμάστηκε στην Κύπρο και που απέτυχε, και αν υπήρχε άλλος δρόμος. Αν αποφασίσει ο Παπανδρέου τότε με το Στρόσκαν, θα τα γράψει η ιστορία στη συνέχεια. Θα τα πούμε κι εμείς ξανά. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα, για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, τα είπαμε, τα ξαναλέμε. Το δικό σας μήνυμα ως βάση προς τα στελέχη είναι μόνο ενότητα ή και συγκεκριμένες κατευθύνσεις, οδηγίες και επιθυμίες, να το πούμε έτσι. Ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες προσωπικές προτιμήσεις του καθενός στη βάση του ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτή τη στιγμή στέλνουν ένα μήνυμα ενότητας. Και αυτό γιατί χρειάζεται να υπάρχει ένας διαφορετικός πόλος, όχι ούτε της δεξιάς, της συντηρητικής παράταξης, ούτε της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να υπάρχει ο χώρος της κέντρο-αριστεράς να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυροποιημένος και να μπορέσει εν καιρό να αναπτυχθεί ξανά. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα, ο χώρος αυτός εκφράζεται άσχημα ή καλά από το ΠΑΣΟΚ και θα πρέπει να συσπηρωθεί σε περίπτωση που πάμε σε εκλογές.
για να μπορέσουμε να τον ανασυγκροτήσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα και αν χρειάζεται να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και ως ρυθμιστικός παράγοντας. Προφανώς δεν προλαβαίνουν να γίνουν όμως όλα αυτά που λέτε με συνέδρια και αυτά, κύριε Μπόκο. Νομίζω ότι όλα αυτά, ότι οι εξελίξεις αν είναι τέτοιες, άμεσες και ραγδαίες, θα πρέπει να μείνουμε λίγο πίσω. Άρα πρέπει να βρείτε τη φόρμουλα πώς θα κινηθείτε για το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει να γίνουν των εκλογών είναι 25 Γενάρη, 1η Φεβρουαρίου ή 8. Με δεδομένα αυτά και την παράταση που έχουμε πάρει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, αυτό που απομένει ουσιαστικά με τις χειρότερες εκτιμήσεις είναι να έχουμε μια κυβέρνηση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, αν όλα πάνε καλά, και μετά 15 μέρες διαπραγμάτευση. Αυτά είναι όλα εκβιαστικά σενάρια και εκβιαστικές προθεσμίες, κύριε Μπόκο, από όλους. Συμφωνώ μαζί σας και το είπα και πριν από λίγο, ότι πραγματικά τίθεται ένα μεγάλο δίλημα, σε ένα σημείο θα έλεγα εκβιαστικό, δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσω καν αυτή τη λέξη, προς όλους τους βουλευτές με την ψήφιση του Πρόεδρου. Είπα όσο έβλε, συναποφασίσαμε με τον κύριο Σαμαρά. Γι' αυτό το έκαναν, γι' αυτό το έθεσαν και έτσι. Ήταν προσυμφωνημένοι και η προθεσμία και οι ημερομηνίες. Και οι εκβιασμοί ήταν προσυμφωνημένα όλα. Είναι όμως μια κατάσταση που θα πρέπει να λυθεί σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είμαστε σε ένα σημείο που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια εθνική συνεννόηση. Μην αντιμετωπίζετε το θέμα σαν να μην ξέρει κανένας τίποτα από τη δική σας πλευρά. Σας θυμίζω ότι συγκυβερνάτε. Βεβαίως. Και σας λέω και πάλι ότι είναι ένα θέμα σημαντικό. Κανονικά θα έπρεπε να είναι τελευταία αξιολόγηση. Έχει καθυστερήσει. Εμείς υστερούμε σε θέματα συνεννόησης εθνικής για τουλάχιστον για τα βασικά κομμάτια της στρατηγικής που έπρεπε να έχουμε για την αντιμετώπιση της κρίσης και του χρέους. Οπότε, γιατί να μην απευθυνθούμε στη τελική στο λαό. Αν αυτό το κρίνουν και οι βουλευτές με την ψήφο τους ή με την μη ψήφιση δηλαδή του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και ο λαός θα πρέπει να αποφασίσει, θα πρέπει να μιλήσει. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε και εμπιστοσύνη. Φαντάζομαι όμως ότι ο κ. Παπανδρέου έχει άλλο σκεπτικό. Και πολύ φοβάμαι ότι έχει το σκεπτικό ότι για να χτίσω πρέπει να γκρεμίσω. Σας είπα και πάλι ότι δεν μπορώ να ξέρω ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Γιώργου του Παπανδρέου. Γνωρίζει πάρα πολύ την κατάσταση. Υπάρχει πεντασέλιδο, διαβάστε τη ξανά. Τη διάβασα όπως και εσείς. Φαίνονται πολλά. Αφήνει κάποια μηνύματα να περνάνε, αν θέλετε να αιωρούνται κάποια θέματα. Θεωρώ όμως ότι μέχρι την λήξη των εργασιών της Βουλής για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Μάλιστα. Θα τα δούμε. Όλα αυτά τρέχουν μπροστά μας μέχρι τέλος του μήνα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μπόκο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπόκο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Παραμένουμε στο πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ. Θα δούμε την οπτική γωνιά από την Χρυσή Αυγή και στο βάθος εκλογές τώρα, πρόορες εκλογές, πέρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να δούμε πώς θα λειτουργήσει και η Χρυσή Αυγή, αν θα υπάρξουν συνεργασίες, προσχωρήσεις, αποχωρήσεις. Και όλα αυτά σε ένα ζωφερό κλίμα με τα περισσότερα στελέχη να είναι στη φυλακή, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Έχουμε και αποφυλακίσει όμως. Έχουμε. Λοιπόν, θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γκλέτσο, μέλος της Χρυσής Αυγής Φθιότητας. Καλησπέρα, κύριε Γκλέτσο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το μέτωπο έχει ανοίξει και έχει ανοίξει για τα καλά και έχει να κάνει με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει αυτόματα και πρόορες εκλογές? Βεβαίως. Όσον αφορά την Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή δεν ψηφίζει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, ένας λόγος είναι ότι ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ένας καλοπιστικός ρόλος πλέον τη σημερινή εποχή. Δεν υπάρχει εξουσία, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε που σας να μπορεί... Σας ζητήσαν να τον ψηφίσετε, κύριε Γκλέτσο? Πολύ πιθανό να μας ζητηθεί. Σας ζητήσανε μέχρι σήμερα να το κάνετε? Εμείς από την αρχή είμαστε αντίθετοι... Με ανταλλάγματα. Σας ζητήσαν με ανταλλάγματα να το κάνετε? Δεν υπάρχει εμείς να συνδιαλλαγούμε καμία περίπτωση με αυτή την μνημονιακή κυβέρνηση, με την κυβέρνηση, που παραβιάζει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να δίνει άσυλο στους τρομοκράτες, να σύρεται και να φέρεται από τον Ρωμανό, έτσι, έναν αλυτάκο τρομοκράτη και να μην κάνει το αυτονόητο τους προφυλακισμένους βουλευτές της Χρύσης Αυγής και τον αρχηγό, τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο της Χρύσης Αυγής, να μην τους αφήνει να κάνουν το κοινοβουλευτικό τους έργο, να πάνε στη Βουλή. Λοιπόν, τέτοιες κυβερνήσεις και τέτοια συστήματα... Θα επιμείνω. Σας ζητήσανε να ψηφίσετε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δεν υπάρχει καμία συνδιαλλαγή και κανένα αντάλλαγμα με αυτή την μνημονιακή κυβέρνηση η οποία πέφτει. Ό,τι και να ζητήσει, από όποιον και να ζητήσει, πέφτει. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι αν η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γινόταν
με μυστική ψηφοφορία δεν θα βρίσκαν ούτε τον δικό τους. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν να φύγουν από αυτό το μόρφωμα. Προσπαθούν από αυτόν τον Γολγοθά που τους έχει βάλει ο Σαμαράς, προσπαθούν να φύγουν. Και προσπαθούν να βρουν τρόπο να διαφύγουν από αυτή την κατηφόρα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που προσπαθούν να κρατήσουν την καρέκλα όμως. Επειδή γιατί ξέρουν, υπάρχει και αυτό και επειδή ξέρουν, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει μέλλον, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτε, δεν έχει καμία κόκκινη γραμμή, δεν έχει καμία γραμμή που να πει τέλος, δεν υπάρχει κανένα σθένος να πει τέλος στη Μέρκελ, προσπαθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να διαφυλάξουν τουλάχιστον το κύρος τους στην επαρχία. Τι θα κάνετε? Εμείς δεν ψηφίζουμε πρόεδρο Δημοκρατίας. Για εμάς οι εκλογές είναι ένας θεσμός και δεν τις φοβόμαστε. Όπως δεν πρέπει να φοβηθεί και ο ελληνικός λαός τις εκλογές. Δεν φοβόμαστε την ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Περιμένουμε από τις κάλπες να μας βγάλουν ακόμη πιο δυνατούς, έτσι ώστε να παλέψουμε με περισσότερους βουλευτές το σύστημα. Με δεδομένη τη χθεσινή συνέντευξη Μπαλτάκου στον Εμίλιο Λιάτσο, δεν το βλέπω αυτό. Κοιτάξτε, ο κύριος Μπαλτάκος και όλα θα μου επιτρέψετε να πω τα αναχώματα που φέρνουν οι κυβερνήσεις και οι συγκυβερνήσεις έχουν ημερομηνία λήξεως. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Αυτά τα αναχώματα τα βρήκαμε και τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Πραγματικά να σας πω την αλήθεια. Πριν κάποιες μέρες λέγαμε δεν θα μπει κάποιο ανάχωμα ανάμεσα στον εθνικιστικό χώρο, στον πατριωτικό χώρο που εκφράζει η Χρυσή Αυγή και στον ψοφοδεξιό χώρο που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Και τελικά μπήκε. Είχαμε το ανάχωμα του Καρατζαφέρη, είχαμε το ανάχωμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, τώρα έχουμε το ανάχωμα του Μπαλτάκου. Η Χρυσή Αυγή δεν φοβάται κανένα ανάχωμα. Τραβάει δυναμικά μπροστά και προσπαθεί να φέρει μαζί της όλον τον ελληνικό λαό, όλον τον πατριωτικό ελληνικό λαό. Δεν σας φοβήσαν ούτε οι προφυλακίσεις, ούτε τα δικαστήρια, ούτε. Σήμερα ήταν ο κύριος Χασιδιάρης για το χαστούκι στη Λιάνα Κανέλη. Τα ξέρετε. Εμείς σας βλέπουμε... αποδυναμώσαν σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρω τι εκλογική δύναμη θα έχετε. Εμείς βλέπουμε μια αλληγορία της κυβέρνησης, από την οποία περιμέναμε και ιδίως από την δικαστική δικαιοσύνη, από το Συμβούλιο Εφετών, να ορίσει την δικάσιμο, έτσι ώστε πραγματικά να φανεί στις αίθουσες των δικαστηρίων η αλήθεια. Που εμείς πιστεύουμε ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία σχέση με καμία εγκληματική οργάνωση, με όλα αυτά που τις προσάπτουν. Εμείς θέλουμε πότε να γίνει... το 18μερο της προφυλάκησης? Τελειώνει πριν το Πάσχα. Α, μάλιστα. Έτσι, να δούμε τι άλλο θα καρφιστεί αυτή η κυβέρνηση, αν υπάρχει ακόμη ή με τι μορφή θα υπάρχει, για να μπορεί και να προσπαθεί να κρατά προφυλακισμένους τον αρχηγό και βουλευτές του τρίτου κόμματος στην Ελλάδα. Για να δούμε. Μέχρι τέλος του μήνα θα ξέρουμε πολλά, κύριε Γκλέτσο. Μπορεί να σας ασχηθούν και όπως είπε ο Γιώργος. Θα ξέρουμε πάρα πολλά και θέλω επίσης να επισημάνω κάτι που έγινε και πριν δύο μέρες. Ο συναγωνιστής, ο προφυλακισμένος συναγωνιστής βουλευτής Ηλίας Χασιδιάρης από Βήματος Βουλής έφερε στοιχεία για το πόσο ανεξάρτητη είναι η δικαιοσύνη. Για το πόσο δεν επεμβαίνει αυτός ο πρωθυπουργός, αυτός ο ανεκδίκητος πρωθυπουργός. Και δυστυχώς, έμεινε πάλι αυτή η κυβέρνηση στο απειρόβλητο από τα αθηναϊκά κέντρα εξουσίας. Κανένας δεν μίλησε για τα στοιχεία που έφερε στο φως ο Ηλίας ο Χασιδιάρης. Πιστεύω οι Έλληνες να πήραν ακόμη ένα μήνυμα ότι αυτή η κυβέρνηση καταραίει. Αυτή η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου καταραίει και είναι τα τελευταία της. Μάλιστα. Κύριε Γκλέτσο, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Γιώργο, να σας ευχαριστήσω και εσένα για τα σχόλια και το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που είναι συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο. Εξακολουθήστε να το κάνετε με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.